Εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ, μια και έγινε η συζήτηση πριν και την άνοιξε ο κύριος Λοβέρδος, θέλουμε να προτείνουμε στη ψηφοφορία να μπουν οι προτάσεις όλων των κομμάτων που έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή και που μπήκαν στην Επιτροπή. Και στο ψηφοδέλτιο να υπάρχει η επιλογή ναι, όχι, παρόν. Και σε αυτή την πρόταση περιμένουμε απάντηση. Τώρα, η απάντηση είναι, άσε λέει να το σφάξω και μετά το γδέρνεις. Λοιπόν, έτσι λένε στο χωριό μου. Περιμένετε να ακούσετε. Λέμε μάλλον, ότι το θέμα της συνταγματικότητας είναι αμφισβητήσιμο. Γιατί οι προτείνοντες, τέλος πάντων για να συζητηθεί μια πρόταση, πρέπει να συγκεντρώνει τους 50, ισχύει για την πρόταση στην Επιτροπή. Στην Ολομέλεια, ακόμα και ο αείμνηστος ο Μητσοτάκης, όταν έγινε η αναθεώρηση του συντάγματος, είπε ότι υπάρχει κενό συνταγματικό. Και αν αμφισβητείτε, να σας φέρω τα πρακτικά. Εμείς λοιπόν, και από άποψη ουσίας κυρίως, αλλά και τύπου, προτείνουμε να μπουν όλες οι προτάσεις των κομμάτων σε ψηφοφορία. Και ρωτάμε εσάς τους δημοκράτες εντός εισαγωγικών, που λέτε ότι βρισκόμαστε, ναι βεβαίως, εντός εισαγωγικών, γιατί δημοκρατία δεν είναι ένας να έχει ένα εκατομμύριο τη μέρα και ένας να έχει 10 ευρώ. Να γιατί. Έχουμε διαφορετική άποψη για τη δημοκρατία. Λέω λοιπόν, εσείς που κόπτεστε και λέτε ότι είναι η κορυφαία στιγμή της Βουλής αναθεώρηση του συντάγματος, ρωτάμε πάρα πολύ απλά. Γιατί εμποδίζετε πολιτικά κόμματα που έχουν εκλεγεί και γιατί εμποδίζετε και βουλευτές σε αυτή την κορυφαία διαδικασία να βάλουν τις προστάσεις για ψηφοφορία και θα απορριφθούν. Γιατί. Περιμένουμε απάντηση. Ο κύριος Γεραπετρίδης κουνάει το κεφάλι του, φαντάζομαι θετικά. Λοιπόν, τώρα, μια χαρά τα βρίσκει. Εσείς, κύριε Κατρούγκαλε, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ και κύριε Τζανακόπουλε, τι λέγατε στις προηγούμενες αναθεωρήσεις? Να μπουν όλες οι προτάσεις σε ψηφοφορία όλων των κομμάτων. Τι άλλαξε σήμερα? Τι άλλαξε? Λοιπόν, όχι, λέω τώρα, τι άλλαξε? Υπερασπιστείτε κι εσείς με τον συνταγματικό τρόπο που λέει ο κύριος Λοβέρδος. Αυτό είναι σε ό,τι αφορά το διαδικαστικό και περιμένουμε επιχειρήματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά σήμερα, συζητάμε στη θεματική ενότητα που αφορά την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, επικοδομητική πρόταση δυσπιστίας. Αυτό είναι για βραβείο Νόμπελ στο ΣΥΡΙΖΑ που το εφεύρε και τους κανόνες διεθνούς δικαίου. Εμείς έχουμε σημειώσει από την αρχή ποιος είναι ο χαρακτήρας του συντάγματος. Είναι αστικό σύνταγμα, κατοχυρώνει και διαφυλάται τα συμφέροντα της κυρίαρχης τάξης της, που έχει τον πλούτο στα χέρια της, της διεθνής της συμμαχίας για να εξασφαλίζει αυτό το πλούτο και να παίρνει μέρος στο μοίρασμα μαζί με άλλες συμπεριλαμβανιστικές δυνάμεις σε βάρος των λαών. Και σημειώσαμε επίσης ότι όλες οι αναθεωρήσεις που έχουν γίνει από το 1975 μέχρι σήμερα έχουν στόχο να διασφαλίσουν τη σταθερότητα της αστικής εξουσίας και να αποτυπωθούν σε νομική, συνταγματική μορφή. Δεν υπάρχουν αφηρημένα πράγματα, κύριε Τζαφέρα. Συγγνώμη, πνίγηκα. Οι νέες ανάγκες του συστήματος με βάση τις νέες εξελίξεις. Αυτό γίνεται και τώρα. Και τώρα ποια είναι η μαγική λέξη που εδώ, ειδικά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στην πρόταση της πιστείας, βγάζει μάτι. Βγάζει μάτι κυριολεκτικά. Είναι να εξασφαλιστεί η κυβερνητική σταθερότητα και σε αυτή συμπίπτουν όλα τα κόμματα πλην ΚΚΕ. Όλα, το λέω, με κεφαλαία και με τις προτάσεις που κατέθεσαν ορισμένοι για εκλεκτορικό σώμα και λοιπά. Απίστευτα πράγματα και απίθανα. Καταλάβατε, κύριε Γρηγοριάδη, τι λέω. Κυβερνητική σταθερότητα για ποια, αλήθεια? Για να εφαρμοστεί χωρίς διακοπές η αντιλαϊκή πολιτική, την οποία όχι μόνο εφάρμοσαν όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν μέχρι τώρα, αλλά, και αυτό είναι και το δεύτερο σημείο και πολύ ισχυρό, έχουν δεσμευτεί από τα μνημόνια, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ κλπ, ότι θα συνεχίσουν για πάρα πολλά χρόνια. 99 χρόνια, δεν είναι το Ταμείο?
Θα το καταργήσετε εσείς της Νέας Δημοκρατίας που είχατε βγει στα κεραμίδια? Όχι. Γιατί το κράτος έχει συνέχεια. Και όταν λέτε συνέχεια, εννοούν ότι έχουν συνέχεια τα συμφέροντα της αστικής τάξης και των μονοπωλίων. Και παρά τις διάφορες κοκορομαχίες επιμέρους που γίνονται σε επιμέρους πράγματα, ένα είναι γεγονός. Ότι όλα τα κόμματα στη Βουλή, πλην ΚΚΕ, έχετε βάλει την υπογραφή σας στο τρίτο μνημόνιο. Και δεν πρέπει να το ξεχνάει ο λαός. Στο τρίτο του ΣΥΡΙΖΑ που συμπεριέλαβε και τα άλλα δύο. Έτσι δεν είναι? Μην δυσανασχετείτε. Μην σβήσουμε και την ιστορία και τα πρακτικά δηλαδή. Και βέβαια έχετε δώσει όρκους πίστης και δίνετε όρκους πίστης όλοι, και ο ΣΥΡΙΖΑ ασθμένων προσπερνάει από τα δεξιά. Σε τι? Στον καπιταλισμό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, στην επιχειρηματικότητα. Δεν θα τρελαθούμε. Το άπαν είναι η επιχειρηματικότητα. Τι λέτε στον κόσμο δηλαδή, το τρελάνετε? Ότι 11 εκατομμύρια Έλληνες θα γίνουν όλοι επιχειρηματίες? Γιατί αν γίνουν όλοι επιχειρηματίες, ποιος θα βγάζει τον πλούτο, ποιος θα τον παράγει και ποιος θα τον απομίζα? Επομένως, όλοι υποστηρίζετε την απανθρωπιά αυτού του συστήματος που στηρίζεται στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Όλοι συμφωνείτε και στηρίζετε τους κλέφτες του ιδρώτα των εργαζομένων που παράγουν τον πλούτο και θέλετε να διονύσετε ακριβώς αυτή την εξουσία. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, δεν είναι παράξενο, ίσα είναι φυσιολογικό να συμπίπτουν όλα τα κόμματα στο σκοπό. Ανεξάρτητα από το δρόμο. Έχουν επιμέρους διαφορές ο ΣΥΡΙΖΑ, ίσως άλλα κόμματα. Ο σκοπός όμως είναι ένας. Σταθερές κυβερνήσεις. Και σε αυτό δεν έγινε τυχαία το άνοιγμα του θέματος της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εμείς δεν κάνουμε συνωμοσιολογία ότι ξαφνικά συναντήθηκε η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ και είπε να ανοίξουμε αυτό το θέμα. Όχι. Αυτά έρχονται από τις πολιτικές επιλογές. Και μάλιστα, παρά τις διαφαινόμενες συγκρούσεις, σιγά τα αίματα λέμε εμείς, κυριολεκτικά, τις πρωινές, τις αντισυνταγματικότητες κλπ, τι λέτε? Ακριβώς τα ίδια πράγματα. Ποια είναι? Αποσύνδεση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής και προκήρυξη εκλογών. Για ποιο λόγο? Για να μην διαταραχθεί η συνέχεια μιας πολιτικής. Ποιας πολιτικής? Αυτή που τσακίζει το λαό. Έτσι λοιπόν έκανε μια πάσα πάνω στο τέρμα, στη γραμμή του τέρματος, ο ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία και την πήρε τώρα, και να το πω με ποδοσφαιρικούς όλους, βάζει γκολ. Και μάλιστα ανοίγοντας αυτό το θέμα, η πάσα δόθηκε στο ότι 180, πάνω από 180, δεν συμφώνησαν με την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από το λαό, και καλά έκανα. Και έτσι λοιπόν το βρήκε έτοιμο η Νέα Δημοκρατία και έρχεται τώρα και προχωρά σε ανήκουστα πράγματα. Εμείς έχουμε άποψη για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την έχουμε διατυπώσει δημόσια και δεν έχει σχέση με τα πρόσωπα. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σκληρός πυρήνας του αστικού συστήματος, υπογράφει και νομιμοποιεί όλες τις αποφάσεις που παίρνονται από τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις. Και να σας θυμίσω και μια ρίση του Χαρίλαου, που του λέγανε: «Κύριε Πρόεδρε, πώς θα βλέπατε την πρόταση να γίνετε Πρόεδρος της Δημοκρατίας?» Και απάντησε: «Τι λες, παιδάκι μου, για να υπογράφω τα αστικά διατάγματα και τους αστικούς νόμους?» Αυτή συμπυκνωμένα δηλαδή, ποια είναι η άποψή μας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία τώρα φτάνει και μειοψηφικά να εκλέγεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και καταλήγει σε αυτό το εκπληκτικό του πρεσβύτερου. Σκεφτείτε, δεν πειράζει, και μόνο που τέθηκε, και μόνο που τέθηκε, δείχνει τις προθέσεις και θα το πιείτε το ποτήρι τώρα, θα τα ακούσετε. Λέμε λοιπόν, σκεφτείτε, αυτό να συνέβαινε. Και ποιος θα έδινε τη λύση? Το ληξιαρχείο. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως. Ένα χρόνο μεγαλύτερος, Πρόεδρος Δημοκρατίας. Ένα χρόνο μικρότερος, έχασες. Θα έχω ανέκδοτα και επιθεωρήσεις θα γίνονταν με αυτή την λογική. Αυτό μπορεί να γελάει κανένας, αλλά δείχνει με πόση επιμονή, με αδίστακτα θα έλεγα, θέλετε πέρα και έξω από οτιδήποτε άλλο να διασφαλίσετε την συνέχεια αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής όλοι σας, γιατί γνωρίζετε ποια είναι αυτή η πολιτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ, τι έκανε και τι λέει? Για να δούμε τι έκανε. Αξιοποίησε και καλά έκανε την αδυναμία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας για να αλλάξει
η κυβέρνηση. Του δόθηκε αυτή η δυνατότητα, τη χρησιμοποίησε. Βέβαια, αυτό ήταν δράμα και τραγικό. Η λέξη αλλαγή έγινε εναλλαγή. Και όχι απλά εναλλαγή. Καθάρισε εκεί που δεν μπορούσαν οι προηγούμενοι. Και δεν θα μπορούσαν να σταθούν ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε μαζί με εκείνη το ξεσήκωμα του λαού που υπήρχε κόντρα στην βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική των μνημονίων κλπ. Κλπ. Και ό,τι έκανε η σοσιαλδημοκρατία σε όλη της την ιστορία, αυτό που έλεγε ο Ανέλη, όταν δεν μπορεί η δεξιά, υπάρχει χρήσιμη αριστερά. Εντός εισαγωγικών. Αυτό πέτυχε και χειρότερα ακόμα, νομιμοποίησε ιδέες και αντιλήψεις με τον δίθεν μανδύα της αριστεράς σε έναν κόσμο και τον έστειλε κυριολεκτικά στην απογοήτευση. Όπως είναι επιχειρηματικότητα, όπως λέτε, ιδιωτική πρωτοβουλία, όπως είναι ο αντιαμερικανισμός. Σας ευχαρίστησαν γι' αυτό. Γι' αυτό και ο κύριος Τσίπρας έκανε στάση στο, πώς το λένε, στη Μεγάλη Βρετάνια. Πού να πάει τώρα, έξω την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Και το θράσος το περισσότερο είναι ότι τι είπε χθες το βράδυ. Χθες το βράδυ είπε ότι δεν είναι, λέει, μαραθώνιος για να έχει τερματισμό. Αυτά ζείτε για Αμερικάνικη Πρεσβεία όλα τα χρόνια. Κάνετε την πορεία για το Πολυτεχνείο, αλλά μην έρχεστε στην Αμερικάνικη Πρεσβεία. Τι το είχε στηρίξει ο Λαλιώτης, αλλά πήγε άψαλτος, και μάλιστα από αυτούς που ήταν στο Πολυτεχνείο. Συνεχίστηκε αυτό το πράγμα και για να το διορθώσει έκανε και κάτι χειρότερο. Άλλωστε, λέει, ο Κλίντον ζήτησε συγγνώμη. Ξέρετε, από τότε που βγήκε η συγγνώμη, λέει, χάθηκε το φιλότιμο. Αλλά η συγγνώμη όμως έχει μια ιστορική συγκυρία. Τη ζήτησε όταν έσπασε τη Γιουγκοσλαβία, το 1999. Ο Κλίντον που τον χαιρέτιζε ο συνασπισμός τότε ότι θα αλλάξει την πορεία της ιστορίας. Βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ λέει τώρα ότι ανοίγοντας αυτό το θέμα κλπ. Κλπ. Για να κρύψει μια σειρά πράγματα, ήθελε, λέει, να αντιμετωπίσει τον Ευρωθυλατήριο. Μια πολύ απλή ερώτηση. Καλά. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι είναι ανίκανοι. Ούτε ότι δεν είναι έξυπνα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και όσοι βρίσκονται γύρω-γύρω. Καλά, δεν περιμένατε ότι μπορεί να έρθει η Νέα Δημοκρατία? Δεν περιμένατε αυτή την εξέλιξη? Την περιμένατε αυτή την εξέλιξη? Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εντάξει, την άλλη φορά θα κάνουμε εμείς συνεδρίες και διαδήλωση. Αν πάει έτσι, μπορούμε να το κάνουμε. Λέω, λοιπόν, δεν το περιμένατε? Όχι. Το περιμένατε. Μια χαρά. Περιμένατε, ήταν καταγραφή όλα αυτά ότι θα εξελιχθεί έτσι η ιστορία και θα εκλέξει η Νέα Δημοκρατία. Άρα, εδώ τι υπάρχει, τι υπερισχύει, ποιος είναι ο ανώτατος νόμος, η προστασία της αντιλαϊκής πολιτικής. Γι' αυτό και ανοίξατε το θέμα και αφήστε τα όλα, αφήστε όλα τα υπόλοιπα. Δεύτερο, πώς το είπαμε, επικοδομητική πρόταση δυσπιστίας. Εσείς που λατρεύετε τον κοινοβουλευτισμό και την λαϊκή έκφραση, πώς μπορεί να αποδεχτείτε, λέω για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, γιατί παρόμοια πρόταση και η Νέα Δημοκρατία για εξασφάλιση τετραετίας και παρεπιπτόντως ξερογλύφονται και οι υπόλοιποι σε αυτή τη, να μην διακόπτεται η κυβέρνηση, παρά τα κάνει ρημαδιό. Να μην διακόπτεται η κυβέρνηση. Λέμε, λοιπόν, εσείς που είστε με όλο αυτό, γιατί εμείς έχουμε και θα πω 2-3 πράγματα, πώς μπορεί να δεχτείτε να θεσμοθετείτε για το ΣΥΡΙΖΑ, λέω, κυβέρνηση μειοψηφίας μέσα στη Βουλή? Πώς μπορεί να λέτε ότι μια κυβέρνηση που δεν έχει την νομιμοποίηση της Βουλής, που την έχετε στα ύψη, που δεν έχει και τη λαϊκή νομιμοποίηση, να συνεχίζει να κυβερνάει μέχρι να βρεθεί εναλλακτικός πρωθυπουργός? Τι είναι αυτό, δεν είναι εκτρωμά? Γιατί το κάνατε αυτό? Ακριβώς για τον όρκο πάνω στην σταθερότητα. Και λέω αυτά για να σας πω, επειδή λέτε πολλά για την λαϊκή νομιμοποίηση, λέει η Νέα Δημοκρατία, τα λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, πριν έχουμε τη λαϊκή νομιμοποίηση από τις εκλογές. Με συγχωρείτε, ποια νομιμοποίηση? Πόσο έχετε στο σύνολο του εκλογικού σώματος? 23%. Πόσο έχει ο ΣΥΡΙΖΑ? Τόσο έχει και αυτός, μπορεί και λιγότερο. Άρα ποια νομιμοποίηση? Με 23%. Και δεύτερο θέμα, λέει πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ σαν επιχείρημα, ότι βάζουμε και ασφαλιστικές δικλείδες, πως ήταν αντίβαρα. Ποιο αντίβαρα, απλή αναλογική? Γιατί απαγορεύει απλή αναλογική να γίνει κυβέρνηση αντιλαϊκή? Ποιος το πει, είναι δηλαδή? Πρώτον, δεν είναι απλή αναλογική, γιατί βάζετε 10% ότι δίνετε μπόνους. Δεύτερον, βάζετε το 3%.
Αλλά τρίτον, εμποδίζει η απλή αναλογική να σχηματιστεί οποιαδήποτε κυβέρνηση αντιλαϊκή? Όχι. Δεν είναι δηλαδή αντίβαρο. Αυτά λέτε. Και βέβαια, θα τελειώσω κύριε Πρόεδρε. Βέβαια, εδώ υπάρχει μια εξήγηση. Γιατί αν υποχρεωθεί το σύστημα και το έχει αποδείξει να κάνει τέτοια κυβέρνηση, χαλάει η σούπα του δικοματισμού. Το να υπάρχουν 2-3 κόμματα που έχουν την ίδια πολιτική αλλά τσακώνονται στα επιμέρους. Και αυτό φάνηκε στην πρόσφατη και στην παλιότερη αλλά και στην πρόσφατη πολιτική ιστορία της Ελλάδας. Δηλαδή όταν υποχρεώθηκε το σύστημα να κάνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Πασόκ Λάος, το Πασόκ έπαθε συντριβή. Το Λάος εξαφανίστηκε, τα ίδια και οι Δημάρχοι μετά. Και αυτό δεν βολεύει πάντα το πολιτικό σύστημα και το οικονομικό που θέλει διαφορετικούς παίκτες στην ίδια την ομάδα. Επομένως, ένας είναι ο σκοπός. Όποια ρογμή μπορεί να υπάρξει στο σύστημα που θα την αξιοποιήσει ο λαός για να δυναμώσει τον αγώνα του και να προχωρήσει και σε γενικότερες αλλαγές και ανατροπές, προσπαθείτε να την κλείσετε από παντού και με συνταγμό, όπως κάνετε με το 48 για την κατάσταση πολιορκίας που δεν μιλάει κανένας, έτσι και με αυτό. Λαϊκά δημοψηφίσματα λένε το δεύτερο αντίβαρο. Ξέρετε, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Δημοψήφισμα 2015, τι διαλέγετε, να σας κρεμάσουμε ή να σας εκτελέσουμε? Αυτό ήταν το δίλημα που βάλατε. Και αρνηθήκατε πεισματικά να βάλετε και τρίτα ερωτήματα. Και τέταρτο που βάζαμε εμείς, σαν Κομμουνιστικό Κόμμα, με κάτι βλακώδεις απαντήσεις ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε τέτοια πρόταση και δεν μπορεί η Βουλή να το υιοθετήσει. Και για να δούμε αυτό το δημοψήφισμα που όλοι σας λέτε διάφορα. Μαζεύονται 500.000 υπογραφές για εθνικό ζήτημα. Ποιος θα αποφασίσει αν θα γίνει δημοψήφισμα ή όχι? Η 151. Άρα εκ των προτέρων ακυρώνει, αν που είναι 150, δεν είναι εθνικό ζήτημα ή δεν είναι σοβαρό εθνικό ζήτημα, ακυρώνεται και μένουν με τις υπογραφές στα χέρια. Μαζεύουν ένα 100.000.000 για κοινωνικό ζήτημα. Το ίδιο. Πάλι 151 θα αποφασίσουν. Και έχει και την κορυφή του. Εκτός από τα δημοσιονομικά. Γιατί άραγε τα εξαιρείτε αυτά? Καταρχήν τα εξαιρείτε γιατί στα δημοσιονομικά είναι άμεσα προβλήματα του κόσμου που τα νιώθει στο πετσί του. Που γι' αυτό κατεβαίνει κάθε μέρα, γιατί δεν είναι όλοι οι κομμουνιστές που κατεβαίνουν. Γι' αυτό διαμαρτύρεται. Και εκεί θα φάτε μαύρο, πώς να το πω. Αν μπουν τέτοια πράγματα και αν το επιτρέψει η Βουλή. Άρα ένα είναι αυτό. Δεύτερο, τι είναι η μαμά? Ποια είναι η μαμά? Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία καθορίζει τα πάντα, ελέγχει τους προϋπολογισμούς και όλα τα υπόλοιπα. Και τέλος, για να απευθύνω και ένα ερώτημα στο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν εμείς ζητήσαμε δημοψήφισμα για το Μάστριχτ, ξέρετε τι ακούσαμε εδώ στη Βουλή? Ήμουν εισηγητής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Το απέρριψε ο συνασπισμός μεταδεληγμίας. Γιατί μπορεί, λέει, ο λαός να παρασυρθεί και να καταστρέψει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Τι έγιναν τα δημοψηφίσματα στη Γαλλία, στη Δανία? Τους βάζαν να ψηφίσουν μέχρι να πούνε ναι. Ποτέ δεν αναγνώρισαν το όχι. Έτσι δεν είναι? Αυτή δεν είναι η πραγματική ιστορία? Είναι μια κοροϊδία απέναντι στον ελληνικό λαό. Και ρωτάμε κιόλας, ακόμα και με δημοψήφισμα, όλους που πουλάτε πατριωτισμό, μπορεί να αλλάζουν τα όρια της ελληνικής επικράτειας? Εσείς που μιλάτε όλοι για την πατρίδα, μπορούν? Έχουν δικαίωμα είτε να τα μειώνουν είτε να παίρνουν ξένα? Αυτό δεν λέει το 27. Και μάλιστα τι λέει το 27? Ότι μπορεί με νόμο λέει, που θα ψηφίζεται από την πλειοψηφία της Βουλής, δηλαδή 151, να αλλάζουν τα όρια της επικράτειας. Α, έτσι είναι τα όρια. Και γιατί να μην γίνουν και να δώσουν και ένα δυο νησάκια, αφού το απαιτούν οι Αμερικάνοι και θα έχουμε συνδιαχείριση στο Αιγαίο? Και αυτό δεν είναι μείωση της επικράτειας? Πώς δηλαδή, γιατί δεν το γράφετε τα 6 να γίνουν 12? Και λέτε γενικά επικράτεια είναι επικράτεια, σύνορα είναι. Μην τρελαθούμε τώρα εδώ. Ξέρουμε κι εμείς το τι γίνεται και ξέρουμε και τι κρύβεται από πίσω από όλα αυτά. Όλα αυτά τα χρόνια. Για να τα αλλάζατε? Ή δεν το βάζετε για αναθεώρηση? Τέλος, τι λέει? Ότι τα είπε ο Γιώργος ο Μαρίνος στο άρθρο 2. Χωρίς νόμο και απόλυτη πλειοψηφία δεν είναι δεκτή στην επικράτεια ξένη δύναμη, στρατιωτική δύναμη, ότι μπορεί
να διαμένει σε αυτή ή να περάσει μέσα από αυτή. Εσείς του Πασόκ. Πασόκ ήσασταν από όσους ξέρω. Τώρα κοινάλ. Να, εντάξει. Καλά έκανα. Καλά λοιπόν. Λέω λοιπόν εσείς, όταν ήσασταν κυβέρνηση το 1999, με ποιο νόμο που ψηφίστηκε από τη Βουλή επιτρέψατε τη διέλευση νατοϊκών στρατευμάτων από την ελληνική επικράτεια? Με κανέναν. Και αυτά τα γράφετε στα παλιά σας τα παπούτσια. Φυσικά, όταν γίνεσαι συνένοχος σε δολοφονίες λαών, καλά κάνεις και παίρνεις και την ευθύνη. Γι' αυτό και όλος ο κόσμος είχε βγει στο δρόμο τότε. Δεύτερο θέμα. Κύριε Παφίλη, μιλάτε ήδη 20 λεπτά. Ναι, είδες πως περνάνε τα χρόνια. Ναι, yeah. Και τα χρόνια και η ώρα περνάνε. Να τελειώσω λοιπόν. Μας αφήσουν να πίσω. Να τελειώσω εμάς. Για αυτό το θέμα του περιβόητου πατριωτισμού. Η κυρία Μπενάκη είχε πει ότι δυστυχώς τα επόμενα χρόνια με τις εξελίξεις που υπάρχουν, και αυτό το είπε πάνω στην ανατροπή του σοσιαλισμού και στη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, γιατί είχαν μυαλό και βλέπανε κιόλας. Τότε είπε ότι θα αναγκαστούμε να εκχωρήσουμε τμήματα της κυριαρχίας της χώρας μας σε άλλα κέντρα. Και αυτό θα είναι ολέθριο. Εσείς λοιπόν όλοι που παριστάνετε και μας κατηγορείτε για διεθνιστές. Εμείς είμαστε διεθνιστές. Βεβαίως είμαστε. Είμαστε με τα συμφέροντα όλων των εργαζομένων. Αλλά και εσείς είστε διεθνιστές και πολύ βαθιά. Με τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Με το ΝΑΤΟ, με τους φαγείς των λαών, με τους υπεριαλιστές, με την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Κλπ. Και σε ό,τι αφορά το. Τέλειωσα, δεν θέλω να συνεχίσω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επομένως, να κάνουμε λογαριασμό περί πατρίδας, περί συνόρων, περί κυριαρχικών δικαιωμάτων και πολλών άλλων. His master's voice. Διατάσσει ο ΠΑΕΤ και χτυπάτε προσοχές. Τέτοιος πατριωτισμός.